Εδώ έχουμε ένα κλασικό κινέζικο αλυσοπρίωνο και όπως έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές, όταν το αφήνουμε κάπου το βράδυ ξέρω εγώ και την επόμενη μέρα πάμε να το πάρουμε, βλέπουμε μια κοιλίδα από λάδι το οποίο στάζει από εδώ πέρα. Για πάμε να δούμε την αιτία. Το συγκεκριμένο είναι χαλασμένο, δεν είναι λειτουργικό δηλαδή. Απλώς θέλω να σας δείξω τη διαδικασία. Λοιπόν, ξεβιδώνουμε το μπουζί. Παίρνουμε ένα κορδόνι, οποιοδήποτε κορδόνι, αυτό είναι από παλιά κορδονιέρα ή ένα σκηνή, όχι πολύ χοντρό, να χωράει από την τρύπα εδώ. Εγώ το έχω κάνει και κόμπους εδώ. Λοιπόν, εδώ ο συμπλέκτης ξεβιδώνει δεξιόστροφα σόλα, οπότε βάζουμε αυτό εδώ πέρα έτσι λίγο μέσα και περιστρέφουμε το συμπλέκτη δεξιόστροφα ώστε να νιώσουμε το πιστόνι μας να ανεβαίνει. Εδώ. Βάζουμε το κορδόνι μέσα για να φρενάρει το πιστόνι. Απλά πρέπει να προσέξουμε το κορδόνι, όταν δηλαδή θα ανεβάσουμε το πιστόνι, να έχει ξεπεράσει την τρύπα της εξαγωγής, να ανέβει αρκετά πάνω για να μην περάσει το κορδόνι μας προς την εξάτμιση. Παίρνουμε τέτοιο εργαλείο, αυτό που ξεβιδώνουμε τους δίσκους από το τροχό, ταιριάζει από μεγάλο τροχό. Αυτά εδώ τα βάζουμε στις δύο από αυτές τις τρεις τρύπες. Ταιριάζει απόλυτα. Και με λίγο δύναμη, θέλει δύναμη, ωραία, ξεβίδωσα. Ξεβιδώνουμε το συμπλέκτη. Με ροδέλα, με το γρανάζι, με το γρανάζι. Εδώ έχει και το ρουλεμάν. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, ξεβιδώνουμε έτσι, δεν το τραβάμε έξω γιατί έχει σπείρωμα αυτό εδώ το πλαστικό. Και ξεβιδώνουμε αυτές τις τρύπες, βίδες τις τρεις, μία, δύο, τρεις. Βάζουμε και το καπάκι έξω
Εδώ έχουμε την αντλία λαδιού. Αντλία λαδιού. Αυτή που στέλνει το λάδι στην αλυσίδα. Ρουφάει το λάδι από εδώ μέσα από το κάρτερ του λαδιού και το ανεβάζει από αυτό το σωληνάκι και το στέλνει εδώ και από εδώ πάει στη λάμα μας. Πάμε να το βγάλουμε. Εδώ αυτές είναι λίγο πιο μακριές από αυτές που κρατάνε το καπάκι. Εδώ βλέπουμε ότι βγήκε και αυτό. Αυτή είναι η αντλία, η οποία είναι ρυθμιζόμενη κάτω στο κάτω μέρος. Μας λέει ότι αν περιστρέψουμε αυτό το βιδάκι προς τα εκεί είναι Μαξ, ανοίγουμε πολύ το λάδι. Αν το περιστρέψουμε προς τα δω, λέει το βιλάκι, είναι το minimum. Πάει λιγότερο λάδι στην αλυσίδα. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές η αιτία είναι αυτό εδώ το σωληνάκι. Το καθαρίζουμε καλά. Καλό θα είναι να το αγριέψουμε και με λίγο γυαλόχαρτο. Λίγο γυαλόχαρτο. Εδώ βολεύουν αυτά τα ντρέμελ, τα μικρούλια. Να το φόεις εκεί μέσα με ένα γυαλοχαρτάκι ψηλό, λίγο να το τρίψεις, να γυαλίσει. Δεν θέλει και πολύ. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στο σωληνάκι. Δηλαδή, εδώ λίγο να το αγριέψουμε. Να φύγουν τα λίπη όλα από πάνω για να κολλήσει καλά. Κάπως έτσι. Με ένα νεύτη, κάτι παρόμοιο, σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. Σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια και αυτή με ένα διαλυτικό, δηλαδή, και αφού τα κάνουμε αυτά με τώρα αυτό είναι λάστιχο, μπορούμε να βάλουμε λίγη μπαμπριζόκολα που κολλάει καλά, φλατζόκολα. Εγώ θα έλεγα μπαμπριζόκολα, λίγη. Πολλά ή καλά με τα λάστιχα.
αλλά και κάποια κόλλα ίσως. Εγώ έχω μία κόλλα της Μέρκολα εδώ πέρα, λέει τα κολλάει όλα. Δεν έχω τώρα φλατζόκολα να βάλω ή μπομπριζόκολα. Θα βάλω λίγο από αυτήν και θα δοκιμάσω. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, βάζουμε λίγο εδώ. Λοιπόν, βάζουμε αυτή την κόλλα εδώ γύρω γύρω και πάμε να το βάλουμε μέσα γυριστά για να πάει όλο. Λοιπόν, η γωνία αυτή πάει στη γωνία εκεί. Ωραία, κούμποσε τέλεια. Σκουπίζουμε τα υπολείμματα. Και το συναρμολογούμε. Αφού το συναρμολογήσουμε, καλό είναι να την αφήσουμε να στεγνώσει την κόλλα και να βάλουμε λάδι μετά από κάποιες ώρες. Λοιπόν, πάμε να το δέσουμε. Αυτό κουμπώνει εδώ. Και αυτό εδώ πρέπει να μπει στην τρύπα. Στο σωληνάκι. Παίρνουμε τις βίδες. Αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο στην ουσία τι κάνει, αυτό το σπήρωμα περιστρέφει την αντλία μας και παίρνει κίνηση από το όταν γυρίζει η αλυσίδα. Έτσι. Βάζουμε μέσα βιδωτά να πατήσει. Έχουμε και λέμε το γρανάζι μπαίνει εδώ, πάει αυτό μέσα εκεί. Βάζουμε το ρουλεμάν. Και λίγο γρασάκι στο ρουλεμάν. Η ροδέλα. Και τέλος, ο συμπλέκτης μας. Αν θέλετε βάζετε και μια σταγόνα κόλλα σπυρωμάτων. Καλό είναι. Το κορδονάκι μας είναι μέσα και τρενάρει. Και τώρα αντίθετα προς τα πάνω. Ωραία. Απελευθερώνουμε λίγο εδώ έτσι, ανελεύθερο, και σιγά σιγά τραβάμε το κορδόνι έξω. Αυτό ήταν, δοκιμάστε το.